Με τώρα στο Γιάννη Σερβετά, ο οποίος άνοιξε την καρδούλα του και μίλησε αν θα συνεχίσει το ράδιο Αρβίλα για του χρόνου. Για ποιο λόγο δεν είδαμε τις εξαιρετικές αυτές πολύ ωραίες παρουσίες στην εκπομπή φέτος. Και μιλάει για τη σχέση του επίσης με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Πάμε να τον ακούσουμε. Σας βρίσκουμε σήμερα εδώ στο Θέατρο Αυλαία. Τι θα δούμε από εσάς? Είναι το πάρτι λήξης της χρονιάς. Το ημερολόγιο ξεκίνησε από εδώ. Πάντα ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Οπότε θα γίνει ένα πάρτι με φίλους. Αυτό θα γίνει, τίποτα παραπάνω. Θα γελάσουμε. Η συγγραφή πώς προέκυψε στη ζωή σας? Όπως όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή, κατά λάθος. Δηλαδή, ξύπνησα μια μέρα, είχα μια ιδέα, την είπα στον κατάλληλο άνθρωπο, ο κατάλληλος άνθρωπος μου έδωσε το OK. Άρχισα να γράφω ανεκδοτάκια. Το πρώτο ημερολόγιο ήταν εύκολο. Ξεκίνησα το 2005 στην ουσία, γιατί το 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο και μετά έφερε το δεύτερο, το τρίτο και πάει λέγοντας. Και τώρα είναι. Κάθε χρόνο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα μεγάλο ταξίδι και για μένα και για τους ανθρώπους που τα αγοράζουν, γιατί μου στέλνουν δικές τους ιστορίες και το φτιάχνουμε μαζί. Η τηλεόραση πώς προέκυψε στη ζωή σας? Και αυτή κατά λάθος. Πραγματικά κατά λάθος. Ήμουνα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη έκανε τότε μια τηλεόραση τοπική, την Ωμέγα τηλεόραση. Έκανα 14 μήνες μια ζωντανή εκπομπή καθημερινά. Και όταν δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Μέγα τηλεόραση, όταν μείναμε τέλος πάνω χωρίς στέγη, τότε εμφανίστηκε ο Αντώνης ο Κανάκης στη ζωή μου ένα τηλέφωνο, το Αμάν, και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι γνωστά. Τώρα που μου είπατε Αμάν, σας λείπουν εκείνες οι εποχές? Μερικές φορές ναι, πάρα πολύ. Αλλά όλο μαζί το πακέτο έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Το ένα από όλο, μερικές στιγμές το Αμάν ήταν αδιανόητα καλές και μερικές στιγμές και τώρα δηλαδή στην καθημερινότητά μας θα θέλαμε να κάνουμε κανένα από αυτά τα λεγόμενα σκετσάκια. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη και κουραστική δουλειά για πιο νέους ανθρώπους. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης λείπει από τη ζωή σας? Ο Σωτήρης είναι. Δεν σας έχουμε συνηθίσει όλους μαζί. Ναι, ξέρεις, μερικές φορές τα φέρνει έτσι η ζωή και κάνει. Είμαι χαρούμενος γιατί κάνει αυτό που αγαπάει και το κάνει καλά. Και να σου πω ότι δεν μας λείπει, θα είναι ένα ψέμα, αφού φτιάξαμε μαζί πράγματα. Δηλαδή η ιστορία έχει γραφτεί, δηλαδή γυρίζεις πίσω και το βλέπεις. Δηλαδή, φυσικά σου λείπει. Ένα κομμάτι της ζωής μας. Μεγάλο και ωραίο. Κεφάλι στην αφάλτρο. Στην αφράστρο. Κεφάλι στην αφτρα. Κεφάλι. Στο γαντάκι. Σας είδαμε κάποια στιγμή, κάνατε το Γιάννη τον όμορφο στην τηλεόραση και σας απολαύσαμε πάρα πολύ. Θα τολμήσετε να ξανακάνετε κάτι μόνο σας? Δεν τον έκανα, είμαι ο Γιάννης όμορφος. Τώρα να τα λέω γιατί τα πες κάχαστο. Αυτά ήταν ανεκδοτάκια. Δεν ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Και επειδή είναι ανέκδοτα, είναι κλασικά και γι' αυτό και τα βλέπουν και τα ξαναβλέπουν. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Με ένα καλό κόνσεπτ, μια καλή ιδέα, γιατί όχι, δεν είναι κάτι. Δουλειά είναι. Γενικά δεν σας βλέπουμε έτσι σε πολλές συνεντεύξεις, σε πολλές εμφανίσεις στην τηλεόραση, το αποφεύγετε, το κάνετε εσκεμμένα αυτό? Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα να ασχοληθεί ο κόσμος και εγώ είμαι ούτε καν το κερασάκι στην τούρτα, τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Αν έχω κάτι να πω, το λέω. Να, σήμερα υπάρχει λόγος, θα κάνουμε μια ωραία βραδιά, θα μαζευτούμε φίλοι, οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να μιλήσω για τους ανθρώπους που αγαπάω. Αυτά. Τηλεόραση είναι η δουλειά μου, τίποτα παραπάνω. Τη ζωή σας χωρίς τηλεόραση την έχετε φανταστεί ποτέ? Τη φαντάζομαι, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, το καλοκαίρι περνάω επίσης καλά. Έχω εξοικειωθεί πάρα πολύ με τις κάμερες. Δηλαδή, χωρίς τις κάμερες είμαι ένας μαζεμένος άνθρωπος. Μπροστά στην κάμερα κάνω και άλλα πράγματα γιατί έχω συνηθίσει. Θεωρώ ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς τηλεόραση, άνετα. Ο κύριος Γρηγόρης Μελάς σήμερα βγήκε και είπε ότι σίγουρα το ράδιο Αρβίλα θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ξέρετε κάτι παραπάνω εσύ? Ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Μελάς. Θα σας πω. Και θα μιλήσουμε με απόλυτα εντυμότητα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρυβόμαστε. Πάντα περιμένουμε να περάσει λίγος καιρός από τη στιγμή που κάνουμε τελευταία εκπομπή. Θέλω να τελειώσω και το επόμενο ημερολόγιο που γράφω. Και όταν τελειώσουμε όλες τις υποχρεώσεις, μετά ήρεμα καθόμαστε και το συζητάμε και βλέπουμε αν μπορούμε, πώς θα το κάνουμε, αν θα συνεχίσουμε και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα πολύ. Είναι πολύ νωρίς. Θέλουμε λίγο καιρό να ξεκουραστούμε όλοι μας. Οπότε δεν ξέρετε ακόμα? Δεν ξέρω, ναι, αλλά αφού το λένε μάλλον. Όχι, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε συζητήσει. Συνήθως συζητάμε μετά τις 15-16 Ιουλίου. Βρισκόμαστε μια φορά το καλοκαίρι όλοι, καθόμαστε, κάνουμε μια συζήτηση και συνήθως μέχρι τώρα. Έτσι το έχουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια, πόσο κάνουμε και Αρβίλα, και πολλά χρόνια. Φέτος ήσασταν μόνο άντρες στο πάνελ του Ράδιο Αρβίλα, τις γυναίκες. Όχι, μόνο, είχαμε και το Στάθη. Εντάξει, τι ας πάμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κοίτα, έτσι πώς εξελίχθηκε. Δεν βόλευε και τα κορίτσια. Δηλαδή, ήταν μια φορά τη βδομάδα να έρχονταν μια ή άλλη για 2 λεπτά. Ήταν δώρον άδρων που λένε. Οπότε, ξέρεις,
το πράγμα φαίνεται, δείχνει από μόνο του. Είχε καλύτερη δυναμική, θεωρώ, φέτος η εκπομπή, γιατί ήταν μια φορά την εβδομάδα, είχαμε μεγάλη διάθεση, τελείωνε η εκπομπή και λέγαμε να είχαμε ακόμα 10 λεπτά ακόμα. Βρίσκαμε κάτι από το ίντερνετ το οποίο μας έστειλε ο κόσμος και πάει λέγοντας και το δείχνανε. Δηλαδή ήταν ένα πραγματάκι τόσο δά. Μια εβδομάδα ολόκληρη να περιμένεις για να δει μια κοπέλα και να. Δηλαδή, αν το σκεφτείς λίγο, δεν ήταν. Δεν θα ήταν και κομψό, δηλαδή. Ο γιος σας, βλέποντάς σας τόσα χρόνια, καλλιτεχνικές ανησυχίες έχει? Ναι. Ξέρεις, τα παιδιά ό,τι βλέπουν αυτό κάνουν. Εντάξει, είναι σε ένα σπίτι στο οποίο ξέρεις, είμαστε ήρεμοι, διαβάζουμε, γράφω. Έχει πάρει, είναι καλός, έχει χιούμορ. Αλλά είναι καλλιτέχνης, του αρέσει μουσική. Θα τον βρείτε μπροστά σας. Θα σας περικυκλώσει και αυτός έρχεται. Ένας ωραίος τύπος. Ευτυχώς έμεινε στη μάνα του. Το καλοκαίρι που θα σας δούμε? Πού θα κάνετε διακοπέ? Δεν θα με δείτε, θα πάω κάτω από μια σκιά σε ένα πλάτανο εκεί, σε μια καρδιά στην Επανομή και θα χαθώ ή θα κάνω βόλτα στην Πελοπόννησα. Κάπου στην Ελλάδα θα γυρνάω και θα το διασκεδάσω και λίγο Χαλκιδική βέβαια.